Αφορμή διάφορα, είχα κάνει ένα σχόλιο πιο παλιά για το αυτό θερμοϊψόμετρο, θερμομπαρόμετρο, πώς λέγεται, και είχα πει σε ένα φίλο ότι το έχει σε λάθος σημείο συνδεμένο και δεν το παραδέχτηκε, τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Αυτό το θερμομπαρόμετρο που τα έχω αδυναμία εδώ και πολλά χρόνια, ή θερμοϊψόμετρο, αυτό τι κάνει, περνάει από εδώ το νερό και μας μετράει θερμοκρασία νερού και πίεσης. Για να μετρήσει όμως σωστά την θερμοκρασία του νερού, άσε την πίεση, πρέπει από εδώ εγώ να έχω ροή νερού. Εκεί που θα μπει δηλαδή, να έχω ροή νερού. Εκεί που το βλέπω δηλαδή σε κάποιες άκρες έτσι απλά τοποθετημένο και το νερό, εδώ δηλαδή ας πούμε το τέλος του. Και το νερό κάνει την κίνηση προς τα δω και εδώ είναι στάσιμο το νερό. Αν το είχα το θερμομπαρόμετρο σε αυτό το σημείο, δεν θα μου έδειχνε πραγματική πίεση νερού. Το θερμομπαρόμετρο έχει τη βαλβίδα του. Τώρα δεν έχω και τον τέτοιο να με δείχνει, να με βοηθήσει. Το θερμομπαρόμετρο μπαίνει εδώ πέρα και όταν εσύ το βιδώνεις τέρμα, πιέζει αυτή τη βαλβίδα. Πού τώρα? Πιέζει αυτή τη βαλβίδα και από αυτές εδώ τις τρυπούλες περνάει το νερό για να μετρήσει πίεση και θερμοκρασία νερού. Άρα πρέπει να έχει ροή εδώ μέσα. Επίσης κάτι άλλο που αυτό τι κάνει. Αν για κάποιο λόγο χαλάσει το θερμομπαρόμετρο, ξεβιδώνεις, στεγανοποιεί και ανώδυνα αλλάζεις το θερμομπαρόμετρο. Βέβαια εγώ, για να πω την αλήθεια λίγο, ναι μεν μου δίνει ευκολία, αλλά πιστεύω ότι με επηρεάζει λίγο τη ροή. Θα προτιμούσα να είναι έτσι η τρύπα του και να βάλω και μία συστολή και να το κουμπώσω κατευθείαν πάνω χωρίς αυτή τη βαλβίδα. Εδώ λίγο το ψάχνω ακόμα. Έχω εδώ, δηλαδή θεωρώ ότι αν το βάλω έτσι πάνω θα δείχνει καλύτερη θερμοκρασία νερού, το τονίζω, και είναι το πρόβλημά μας. Στην πίεση δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά αν το κάνω έτσι και το βιδώσω έτσι, θεωρώ ότι το θερμομπαρόμετρο θα δείξει καλύτερα θερμοκρασία νερού και πίεσης. Δεν ξέρω, ίσως να το έχουν επίτηδες για να προστατέψουν το όργανο, να μην πηγαίνει κατευθείαν το ζεστό νερό εκεί και μην το χαλάσει, εκτός από την περίπτωση που θες να κάνεις αλλαγή. Θερμομπαρόμετρο, το έχω αδυναμία. Θέλω να παίρνω ενδείξεις τουλάχιστον από δύο σημεία, δηλαδή την πίεση να μου τη λέει εδώ το μπαρόμετρο από τον αυτόματο πληρώσεως, τη θερμοκρασία να μου το λέει το θερμόμετρο του Λέβητα. Τι γίνεται όμως? Το θερμόμετρο του Λέβητα μου λέει θερμοκρασία νερού καζανιού. Το μπαρόμετρο, το αυτόματο πληρώσεως μου λέει την πίεση σε εκείνο το σημείο. Βάζοντας εγώ εδώ αυτό το οργανάκι, μάνι μάνι βλέπω θερμοκρασία νερού προς τα σώματα. Και φυσικά ένα άλλο τρίκ που το ανακάλυψα στην πορεία, όταν ο κυκλοφορητής παίρνει μπρος, η βελόνα του μπαρόμετρου κουνιέται και έτσι καταλαβαίνω και αν ο κυκλοφορητής μου σμπρώχνει, αν δουλεύει σωστά. Ήταν μια καλή, ας το πούμε, σκέψη. Δεν είναι τα κοστολόγια απαγορευτικά, είναι τώρα 10, 12, 15 ευρώ ανάλογα τι, που θα το βρεις. Νομίζω αξίζει τον κόπο να βάζουμε έξτρα θερμομπαρόμετρο, θερμοϊψόμετρο, πώς το λένε τέλος πάντων. Αξίζει, εδώ και πολλά χρόνια το βάζω. Το θέμα είναι όμως να μπει στο σωστό σημείο. Το τονίζω για ακόμη μια φορά. Το θερμοϊψόμετρο ή θερμομπαρόμετρο, πώς το λένε, θα πρέπει να μπει σε τέτοιο σημείο που να έχω ροή νερού, δηλαδή να κυκλοφορεί νερό. Μόνο εδώ θα μπορούσε να μπει, ας πούμε, εδώ πέρα στην άκρη, αν το βάλεις είναι άχρηστο. Ή σίγουρα θα αργεί πολύ για να μετρήσει τη θερμοκρασία του νερού, δεν ξέρω. Αυτά για σήμερα. Κάτι άλλο δεν έχω να πω, θα κάνουμε κάποια στιγμή εξειδικευμένα βίντεο, 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά που θα μιλάμε για ένα πράγμα ας πούμε, π.χ. για ηλεκτροβάνα, π.χ. για βάνα με τρελό ρακόρ, π.χ. πώς θα κάνουμε τον κυκλοφορητή, συντήρηση κτλ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά,
Απλά θα πρέπει να έχω λίγο χρόνο και εγώ να μπορέσω να κάνω αυτά. Έχω στο μυαλό μου πολλές σκέψεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Απλά δεν έχουμε τον χρόνο για τώρα, γιατί όπως είπαμε πρέπει να βγούμε να πάμε και για το μεροκάματο. Ότι καθόμαστε μέχρι τέτοια ώρα δεν το κάνουμε. Εντάξει, τη γουστάρουμε τη δουλειά, τα γουστάρουμε, αλλά δεν είμαστε και μαζοχάκια. Έτσι, αυτά για σήμερα, Παρασκευή. Καλό σου κου, θα τα πούμε αύριο, θα δουλέψουμε και το Σάββατο, την Κυριακή καλά θα είναι να ξεκουραστούμε λίγο, μιας και εδώ η φίλη μου η Μαρία δεν το βιάζεται, αλλά ο καιρός μας βοηθάει λίγο, οπότε θα έχω την πολυτέλεια να κάτσω και μία μέρα. Αυτό, καλό σας βράδυ. Μάλλον το βίντεο θα ανεβεί αύριο. Καλή σας μέρα.